με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην συνάδελφο, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως. Το κόκκινο είναι, νομίζω, εκεί γράφει την εκπομπή του αυτή την ώρα. Καλησπέρα, κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Στο σπίτι είμαι και γράφουμε από εδώ, γιατί όπως ξέρετε, μένουμε σπίτι. Σωστό, σωστό, σωστό. Το ακούτε κι εσείς αυτό και το συμβουλεύετε, φαντάζομαι, έτσι, στους πολίτες. Εγώ το έκανα πρώτος. Ναι. Μου το λέγανε οι συνεργάτες σας, η αλήθεια είναι, μου λέγανε οι συνεργάτες σας ότι από την πρώτη στιγμή τους διώξατε από το γραφείο και τους είπατε σπίτι τώρα. Έτσι. Πριν πάρθουν τα μέτρα. Εμείς τελειώσαμε Τετάρτη. Ναι. Τα μέτρα ξεκίνησαν Δευτέρα, νομίζω, Σαββατοκύριακο. Επειδή είχαμε πάρει εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει, αμέσως κλείσαμε τα γραφεία και αμέσως αρχίσαμε να δουλεύουμε με τηλεδιασκέψεις. Και δεν είμαστε και λίγοι, είμαστε 10 άτομα. Ναι, ναι. Αθήνα, Βρυξέλλες, οι εργαζόμενοι. Και θέλω να σας πω εδώ κάτι, αν μου δίνετε την ευκαιρία. Το Ευρωκοινοβούλιο δουλεύει κανονικά. Δηλαδή, συνεδριάζουμε, έχουμε ολομέλειες, ψηφίζουμε με απόσταση. Από το σπίτι. Ναι. Το Εθνικό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να μην υπάρχει ή να έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να κινείται η δημοκρατία. Πρέπει να βρουν λύση. Το λέει ένας ευρωβουλευτής τώρα, πρόταση προς τους βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου. Πρέπει να βρεθεί λύση να κινείται η δημοκρατία. Έτσι πρέπει να γίνει. Αισθάνεστε ότι δεν κινείται σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε. Κινείται, βεβαίως. Βεβαίως, προς το δεν θα πω αυτό. Δεν είναι κλειστή η Βουλή. Δεν είναι κλειστή η Βουλή. Όμως πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, γιατί αυτό μπορεί να κρατήσει, και έχουμε τεχνογνωσία σήμερα. Πρόταση είναι, δεν είναι ναι. Κόκκινη κάρτα. Έχουμε τεχνογνωσία σήμερα να λειτουργήσουμε ακόμα πιο δυναμικά και σε Εθνικό Κοινοβούλιο, όπως γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι 705 ευρωβουλευτές από πάρα πολλές χώρες, με πάρα πολλές επιτροπές. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες ότι ακούγονται, ξέρετε. Γιατί θα σου πω ένα παράδειγμα. Στο θέμα της υγείας, όπου υπάρχει μια πολιτική η οποία τρέχει σήμερα. Και συνεννούμε με τις προτάσεις μας. Είναι καλό να ακούγονται και οι άλλες απόψεις των κομμάτων για να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια. Ναι, δεν είναι κακό. Προφανώς δεν λέει κανείς ότι είναι κακό. Να μην γίνεται όμως μια κακώς εννοημένη αντιπαράθεση. Αυτό ίσως δεν θέλει ο πολίτης αυτή την ώρα. Δεν θέλει αντιπολίτευση για τη μικροπολιτική. Θέλει ουσιαστικές προτάσεις. Και νομίζω ότι και η κυβέρνηση, έχω την αίσθηση ότι κάποιες από τις προτάσεις τις υιοθετεί. Και αυτό είναι καλό, να υπάρχει μια σύμπνοια, έτσι. Μα γι' αυτό το λέω, ότι οι προτάσεις δεν πρέπει να γίνονται από τηλεοράσεως. Οι προτάσεις πρέπει να γίνονται και μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, αυτό που έκανε η κυβέρνηση, το θεωρώ θετικό, που εμείς το ζητήσαμε, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, που μπορεί να δίνει 1000 τεστ την ημέρα, ενώ μέχρι στιγμής μπορεί να δίνουμε 100 τεστ την ημέρα, πρέπει να αξιοποιηθεί. Μάθαμε σήμερα ότι μπήκε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου και είναι θετικό. Καλό είναι. Βεβαίως είναι καλό. Πώς κρίνετε γενικότερα την κατάσταση? Γιατί εσείς έρχεστε και από μια περιοχή, από το Βέλγιο δηλαδή, από τις Βρυξέλλες, που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι μια χώρα, το λέω συγκριτικά, αντίστοιχου πληθυσμού και αντίστοιχης έκτασης. Γι' αυτό. Εντάξει. Εμένα η τελευταία μου μέρα στο Βέλγιο πρέπει να ήταν 8 ή 9 Μαρτίου. Οπότε η εικόνα που έχω εγώ είναι αυτή που έχετε κι εσείς. Δηλαδή, και εγώ μιλάω με τους συναδέλφους που έχουν μείνει πίσω, είμαι ευρωβουλευτές και τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ανήσυχα τα πράγματα και στο Βέλγιο, και αν μπορούμε να κρίνουμε ότι μέχρι στιγμής τα στοιχεία στην Ελλάδα είναι σε σχέση με την Ευρώπη σαφώς καλύτερα, νομίζω ότι πρέπει να μας ικανοποιεί. Δεν είμαστε στο πικ ακόμα. Σωστά και ο κύριος Χαρδαλιάς και και η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, μην εφησυχάζουμε, χάνουμε ανθρώπους. Και δεν μπορούμε να λέμε, χάσαμε. Α, τι ωραία σήμερα, χάσαμε μόνο 7. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αυτή τη λογική. Είναι τρέλα. Όμως έχουμε δρόμο ακόμα και πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Κοιτάξτε, είναι και θέμα τύχης και ρίσκου μερικές φορές. Διότι οι Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, είναι ένας χώρος που πάνε, είναι σαν τράζιτ. Είναι η Βόρεια Ιταλία. Δουλεύει πάρα πολύ με την Κίνα. Οπότε εκεί είδατε στη Βόρεια Ιταλία είχαμε πολύ μεγάλη ένταση του φαινομένου. Δηλαδή υπήρχε καθίζηση όλου του συστήματος. Εντάξει, εμείς είμαστε και ευλογημένοι, μπορούμε να τις καπουλάρουμε. Α, έτσι. Πείτε μου πώς βλέπετε τώρα τα σενάρια της επόμενης μέρας, γιατί αυτά νομίζω θα μας απασχολήσουν πολύ, θα μας απασχολήσουν σοβαρά και θα μας απασχολήσουν για πολύ μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, πώς θα σταθεί η ευρωπαϊκή, η παγκόσμια, η ελληνική οικονομία ξανά στα πόδια της μετά από αυτόν τον εφιάλτη που ζει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα τεστ το οποίο κανείς δεν θέλει να το περάσει. Όμως αυτή η κατάσταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι, πώς να σου το πω, ευκαιρία για κάποιους να βάλουν μπροστά άλλες λογικές που είχαν ήδη προετοιμάσει.
Δηλαδή, να σας πω παραδειγματικά ότι εμείς στις 5 Μαρτίου καταθέσαμε με άλλους 82 ευρωβουλευτές, όχι μόνο της αριστεράς, δεν είμαστε και 82, άλλωστε είμαστε πολύ λιγότεροι, και από το EPP και από τους σοσιαλιστές και από τους πρασίνους, να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των εργαζομένων στις πλατφόρμες. Αυτό που σήμερα είναι εργασία στο σπίτι, πριν την πανδημία. Είχαμε δει λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα που κάποιοι στην οικονομική ελίτ το βρίσκουν ευκαιρία να πάρουν χώρο. Ακούστε, συνάδελφε, νομίζω ότι η μέρα που θα ξυπνήσουμε και θα πούμε τέλειωσε αυτός ο εφιάλτης θα είναι πάρα πολύ διαφορετική και για την εργασία και για τις ζωές μας. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Το ζήτημα είναι πώς η δημοκρατία και πώς τα κόμματα θα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση. Και στο επίπεδο της εργατικής δύναμης και στο επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων και στο μεγάλο θέμα της κρίσης και στο ποιος θα πληρώσει την κρίση και ποιοι θα βγουν πολύ δυνατοί από την κρίση. Φωτογραφίζω και συμφέροντα και χώρες. Εννοώ και ιδιώτες και χώρες. Εκτιμάτε ότι χώρες συγκεκριμένες θα βγουν πιο δυνατές οικονομικά από την κρίση? Ποιες είναι αυτές? Καταρχήν, η λιγότερη η οποία έχει τα μικρότερα προβλήματα που βλέπω εγώ ότι θα αντιμετωπίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Γερμανία και κάποιοι δορυφόροι της. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, Φιλανδία, Αυστρία, αυτή. Φιλανδία, Αυστρία, Ολλανδία. Να σας πω γιατί. Καταρχήν για τη Γερμανία θέλω να σας πω ότι μας έχει απομυζήσει τόσα χρόνια, οπότε έχει αποθυματικό ώστε μπορεί να αντέξει. Ένα είναι αυτό. Όλη η πολιτική της. Είναι η Ασία που πρέπει να δούμε το ρόλο της στη νέα εποχή. Ναι. Αν δούμε την κρίση που πηγαίνει. Είναι το πώς διαχειρίστηκε και την κρίση ο Τραμπ και τι επιπτώσεις θα φέρει αυτό στην αμερικανική οικονομία και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και την παγκόσμια οικονομία. Ποια θα είναι η στάση της Ρωσίας στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να δω λοιπόν πού θα κάτσει αυτή η πύλια του πόνου για να μπορούμε να μπούμε σε εκτιμήσεις. Όμως αυτό που μπορούμε να έχουμε εμείς υπόψη μας και να έχουμε το νου μας ως εργαζόμενοι είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι το τι θα... να βγούμε όλοι από την κρίση ζωντανοί, όρθιοι, αξιοπρεπείς και πρέπει να σας πω και κάτι επί τη ευκαιρία. Στην κρίση αυτή υπάρχουν δυστυχώς και σε αυτή την κρίση υπάρχουν οι αόρατοι άνθρωποι για τους οποίους κανείς δεν ασχολείται. Ενώ και για τα μέσα ενημέρωσης, ενώ και εμείς. Λέω τους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο και είναι άστεγοι σήμερα. Οι άστεγοι, μάλιστα. Τι θα γίνει με αυτούς? Λέω για τους κρατούμενους που είναι στις φυλακές. Λέω για τους ηλικιωμένους που είναι στα γεροκομεία. Λέω για τους Ρωμά που είναι σε κάτι σαντήρια και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Τι θα γίνει με αυτούς? Ποιος ασχολείται με αυτούς? Λέω ακόμα και για τους πρόσφυγες. Λέω ακόμα για τους φτωχούς που δεν τους βλέπουμε. Λέω ακόμα για τους ανθρώπους που τους βλέπουμε και ήταν με όχι μόνιμη θέση εργασίας, αλλά με μαύρη εργασία. Ξέρουμε και εμείς, ξέρετε και εσείς, ξέρω και εγώ, ανθρώπους που δεν είναι σε δηλωμένη εργασία. Προφανώς. Που είναι αυτό που λέμε της αξιοπρέπειας, αλλά είναι αδήλωτοι. Είναι αυτοί που περίμεναν να μπουν, να εργαστούν στα τουριστικά επαγγέλματα και δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά και δεν τους καλύπτουμε. Πώς σε ένα μήνα θα γεμίζουν το καλάθι στο σούπερ μάρκετ αυτοί οι άνθρωποι? Πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Δηλαδή, πραγματικά ταράζει την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα χρημάτων. Διότι όλο αυτό κοστίζει και κοστίζει σε όλες τις κυβερνήσεις και κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, τόσο που να έχει ουσιαστικά την άξιση στον αέρα της οικονομίας. Υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό το λεγόμενο ευρωομόλογο ή κορώνα ομόλογο, στο οποίο πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διασπαστεί. Δηλαδή υπάρχουν οι 9 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι οποίες διεκδικούν την έκδοση ενός τέτοιου ομολόγου, δηλαδή να πάρουμε λεφτά με ένα φθηνότερο επιτόκιο, και υπάρχουν και οι άλλοι που αντιστέκονται, η άλλη πλευρά που είναι η Γερμανία, οι δορυφόροι όπως είπατε εσείς πριν, τέλος πάντων οι άλλες χώρες, η Φιλανδία, η Ολλανδία, η Αυστρία, αυτοί που ξέρουμε ως δορυφόρους εισαγωγικά. Και το Βίσεγκραντ. Μην ξεχνάτε το Βίσεγκραντ. Σωστό. Ναι, που λένε όχι. Εμείς δεν δεχόμαστε. Βγάλετε τα πέρα. Υπάρχει λοιπόν τώρα εδώ ένα ζήτημα. Υπάρχει μια Ιταλία που λέει θα βάλω βέτο, μια ισχυρή οικονομία, δηλαδή πιθανά αν το έλεγε η Ελλάδα να μην είχε και πολύ μεγάλο νόημα, αλλά το λέει μια Ιταλία που είναι μια ισχυρή οικονομία. Ας το έλεγε και η Ελλάδα, δεν πειράζει. Θέλατε να το πει εσείς? Φυσικά. Ναι. Φυσικά η Ελλάδα έπρεπε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία με τους άλλους 8 και να δημιουργηθεί η νέα συμμαχία του Νότου που την είχαμε στην προηγούμενη κρίση προσπαθήσει. Εμείς να τη δημιουργήσουμε. Δεν πέτυχε κάτι. Τότε δεν πέτυχε. Θα σας πω όμως κάτι, βεβαίως. Ναι. Και τώρα μπορεί να πετύχει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Απαντήσατε με την ερώτησή σας στην προηγούμενη σκέψη που σας είπα ότι κάποιοι από αυτή την κρίση θα θέλουν να βγουν πιο ισχυροί.
Και σας είχα πει για τη Γερμανία και τους δορυφόρους. Και είδατε, η ερώτηση η μία πώς έρχεται και τέμνει λίγο με τον προβληματισμό που είχα εγώ πριν. Δεν είναι τυχαία η στάση της Γερμανίας στην προκειμένη περίπτωση. Και ξέρετε, αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο αφήγημα όπου η Γερμανία θα ήθελε ενδεχομένως και μια πιο μικρή, πιο ευέλικτη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρούς τους παρείες του Νότου. Αυτό το είχαμε, ζήσει, αν θυμάστε, το 2015 μετά το δημοψήφισμα. Όταν έλεγε ο Σόιμπλε στον Τσίπρα, πάρε λεφτά και φύγε. Το λέει και αυτό έγινε τότε. Ναι. Αυτό έλεγε τότε. Αυτό το ξαναζούμε και σήμερα. Το ευρωομόλογο, λοιπόν, που είναι μια πρόταση που και εμείς τη λέγαμε τότε, αλλά κάποιοι εδώ στην Ελλάδα φωνάζανε γερούν γερά και το χλέβαζαν. Ναι, αλλά είναι το, μια αναγκαία. Συγγνώμη, το φώναζε όμως και ο Γιώργος Παπανδρέου και τότε τον λέγατε Γερμανοτσόλια. Για να τα λέμε όλα. Εγώ προσωπικά ούτε στην Ελλάδα. Δεν το λέω προσωπικά. Ο χώρος σας όμως και το ραδιόφωνο που έχετε πίσω σας. Αλλά και ο χώρος σας, ο κόμμα σας αυτό έλεγε. Το λέγατε προδότη, Γερμανοτσόλια. Ταγματα ασφαλίτη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος γιατί δεν μπορεί μία δήλωση κάποιου στο Facebook να φωτογραφίζεται με δήλωση που υπάρχει στο κόκκινο που εγώ ήμουν διευθυντής ή που δεν το θυμάμαι αυτό. Καταρχήν εγώ δεν ήμουν στο κόκκινο τότε, ήμουν στην ΕΡΤ. Με συγχωρείτε, αλλά κρεμάλεσε μαζί με τον Κατρούκαλο και τον Τζακαλώτο. Στείλανε κρεμάλες το Σύνταγμα κάποιοι επειδή ο άλλος έλεγε ευρωομόλογο, ας πούμε, και όχι μόνο. Δηλαδή έχει περάσει το λεγόμενο ευρωομόλογο από πολλές. Υπάρχει ο Τσακαλώτος να βάζει κρεμάλα στον Γιώργο Παπανδρέου. Να είναι παρόν όταν βάζανε ψηφοφόροι προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ κρεμάλες. Τι να είναι του ΣΥΡΙΖΑ και να μην ήταν κάποιο άλλο κόμμα του. Δηλαδή από πού προκύπτει αυτό. Okay. Αυτοί που ήταν στην πλατεία. Εγώ όμως μιλάω. Τον αγανακτισμένο. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Εγώ μιλάω πολιτικά αυτή τη στιγμή. Και έτσι πρέπει να με αντιμετωπίσετε. Δηλαδή σαν μια επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα. Έτσι σας αντιμετωπίζω. Έτσι το αποτελείτε. Και σας λέω λοιπόν πολύ απλά ότι τότε που κάποιοι χλέβαζαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αρνητική στάση της Γαλλίας για την εποχή, έρχεται σήμερα η ίδια η Γαλλία του Μακρόν, δεξιός είναι ο Μακρόν, δεν αριστερός, να λέει ευρωομόλογο. Σωστή πρόταση. Σωστή πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, σήμερα δεν υπάρχει. Μόνη της στα κράτη-μέλη, μόνατα στα κράτη-μέλη προσπαθούν να στηρίξουν τις κοινωνίες τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το όραμα που υπάρχει. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προκειμένη περίπτωση να είναι πιο επιθετική, πιο ουσιαστική, πιο αλληλέγγυα. Δεν σας προβληματίζει ότι επεμβαίνει, ή μάλλον χωρίς να το πω αυτό, υπάρχουν πολίτες όπου στην Ιταλία κατέβασαν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέβασαν τη σημαία της Ρωσίας που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια ή τη σημαία της Κίνας. Σας κάνει αυτό, σας αρέσει ως Ευρωβουλευτή? Καθόλου δεν μ' αρέσει. Καθόλου. Μα εγώ είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω στην Ενωμένη Ευρώπη. Όχι με αυτή την πολιτική όπως πάει. Με την άλλη πολιτική που συζητάμε μαζί. Τις αλληλεγγύες, τις δράσεις, τις άλλες. Και να σου πω και ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει. Άρα εδώ τίθεται ένα θέμα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να θέσετε. Και εσείς οι ευρωβουλευτές θα κληθείτε να το θέσετε αυτό στο τραπέζι. Εμείς το βάζουμε. Την επόμενη μέρα, αυτό. Για το τι Ευρώπη θέλουμε και αν αυτό το πράγμα που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επί της ουσίας σε σοβαρές κρίσεις, είτε είναι οικονομικές, το είδαμε στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Νότου, είτε είναι ανθρωπιστικές. Στο προσφυγικό. Υγειονομικές. Στο προσφυγικό δεν είναι κρίση. Στο προσφυγικό. Στο προσφυγικό. Δεν βγάζει την ώρα της απ' έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο προσφυγικό εμείς δεν φωνάζουμε για αυτό το πράγμα. Στο προσφυγικό εμείς δεν λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της κάθε κράτο μέρος και να μην γίνει χώρα φυλακή. Αυτό κάνουμε. Και εκεί είδατε ότι υπογράψαμε και φωνάξαμε. Και όχι μόνοι μας. Βρήκαμε και άλλους. Από άλλους χώρους και από άλλες χώρες. Δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί η Γερμανία και οι ηγέτιδες δυνάμεις εκεί να παίζουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου για τα συμφέροντά τους και μετά να λέει η Ενωμένη Ευρώπη. Εμείς τα κάναμε, εσείς θα τα φάτε. Γιατί κάπως έτσι είναι. Παντού. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάδελφε. Δεν μπορεί σήμερα δηλαδή να συζητάμε αυτό το πράγμα. Χαίρομαι που το ακούω. Πρέπει να αλλάξουμε αυτόν που κάθεται στο τιμόνι. Αυτή είναι η μάχη. Τη Γερμανία. Πρέπει τη να αλλάξει ρότα. Όχι η Γερμανία, γιατί θα πάμε σε ένα εθνικιστικό, είμαστε κατά των Γερμανών. Η πολιτική αυτή πρέπει να αλλάξει. Οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν λύσεις και προτάσεις για να στρίψει αυτό το όχημα που μας έχει όλους μαζί πιο δημοκρατικά και πιο ουσιαστικά. Να. Αυτό πιστεύω. Κάνατε μία δήλωση χθες στη συζήτηση που είχατε με τον Νίκο τον Παπά, η οποία συζητήθηκε, το έχετε καταλάβει, στα social media έχει γίνει viral. Με τον Παπά. Ναι, με τον Παπά. Με τον Νίκο τον Παπά. Πείτε. Δεν είχατε μία συζήτηση που είπατε ότι ο Τσίπρας λείπει σε αυτή τη φάση. Α, ναι, βέβαια.
Γάλα, δεν το είπαμε χθες αυτό. Το είχαμε πει πριν μια εβδομάδα. Χαμπάρι, το παρατηρητήριο της Νέας Δημοκρατίας το πήρε χαμπάρι χθες, μάλλον, και το έβγαλε χθες. Τι εννοούσατε. Πριν 10 μέρες. Τι εννοούσατε με αυτό. Κοιτάξτε, αν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στην κυβέρνηση, ναι, οι πρωτοβουλίες που θα είχε αναλάβει σε διεθνές επίπεδο θα ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτή την σιγή που έχει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή. Ο κ. Μητσοτάκης φωνάζει πολύ μέσα σε όλα τα θέματα και είναι, θα λέγαμε, χωρίς μιλιά έξω. Δεν ακούγεται. Δεν υπάρχει. Μέσα όμως μιλάει με διαγγέλματα, φωνάζει, υπάρχει, κινείται. Καλά κάνει. Έξω όμως δεν υπάρχει. Νομίζω λοιπόν ότι. Ναι, εμένα λείπει ο Τσίπρας γιατί με ΣΥΡΙΖΑ είμαι αριστερός και αυτό είναι ο ηγέτης μου. Αλλά θεωρώ. Θα ήταν η είδηση καταρχήν. Φαντάζομαι δεν το είπατε. Φαντάζομαι δεν το είπατε για εσάς προσωπικά. Φαντάζομαι το είπατε για τη χώρα ότι λείπει. Δεν το είπατε. Λείπει σε μένα προσωπικά. Εντάξει, εσείς έχετε την ευκαιρία να τον δείτε. Αλλά... Βεβαίως. Πού είναι η είδηση. Ότι εγώ θεωρώ ότι λείπει ο Τσίπρας από την κυβέρνηση. Βεβαίως. Η είδηση θα ήταν να πω τι καλό που μας βρήκε που έχουμε το Μητσοτάκη. Αυτό θα ήταν η είδηση. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλω να σας πω ότι ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις σε διεθνές επίπεδο, αν θυμηθείτε, ήταν τεράστιες. Και εντός και εκτός. Τι θα έκανε δηλαδή διαφορετικό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω τι θα έκανε. Θα ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα τι θα έκανε. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι στην κρίση που είχαμε στα μνημόνια και στο προσφυγικό, είχε κίνηση, έκανε κινήσεις. Να σας θυμίσω ότι στο προσφυγικό ήρθε ο Πάπας στη Λέσβο. Εντάξει, δεν πήγαν τα μάτια στη Λέσβο. Συμβολικά ήταν εξαιρετικό, αλλά πρέπει να σας πω την ουσία. Δεν έγινε τίποτα. Πώς δεν έγινε. Τι έγινε. Τώρα τι έγινε. 5.000 τιμόρια παρέδωσε ανθρώπους σε δομές η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 20.000 σε 6 μήνες. Με τους 5 ήσασταν ευχαριστημένοι. Όχι, θα πω. Όχι, καθόλου δηλαδή, δεν ήμουν ευχαριστημένος. Το πρόβλημα, είτε έρχεται η Ατζελίνα Τζολί, είτε έρχεται ο Πάπας, είτε. Δεν πάει έτσι. Δεν έρχεται κανείς. Το θέμα είναι ότι. Επί της ουσίας δεν έγινε τίποτα. Ο Πάπας ήρθε, έφυγε, εξαιρετική κίνηση, δεν το συζητά κανείς προφανώς. Όχι, θα σας πω τι έγινε. Θα σας πω τι έγινε, γιατί είμαι στην αρμόδια επιτροπή και ξέρω πολύ καλά τι έγινε. Τι έγινε. Ότι με την κυβέρνηση, με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο θέμα της Λέσβου, παραδείγματος χάρη, το σύνολο των ανθρώπων που ήταν εκεί σε συγκεκριμένες δομές, με άμκα, εμβολιασμένοι, με συνθήκες που και εμείς ακόμα διαμαρτυρόμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πέθαναν. Και λέγαμε πρέπει καλύτερα. Πέθαναν κάποιοι. Ναι, ναι. Κάποιοι πέθαναν, ναι. Τώρα τι γίνεται. Τώρα μέσα σε 6 μήνες ο αποτρεπτικός ρόλος πριν την κρίση με την Τουρκία, οι 5 γίναν 20.000. Ανεβολίαστοι, σε σοβαρά προβλήματα και ούτω καθεξής. Ξέρετε τι πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έφυγαν από την Ελλάδα και πήγανε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες προορισμού. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έκανε η φωνή τότε. Σήμερα, αλλά μην αλλάξω θέμα σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας του πολιτεύματος, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως ο κύριος Κουτσούμπας, όπως η κυρία Φοφιγερηματά. Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με την ισχύ του ενός, με τη δύναμη του ενός, προφανώς, ο βασιλιάς ήλιος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα και για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη συνοχή της και φυσικά για αυτό που περνάμε. Εγώ θέλω να σας πω πάντως, επειδή χαίρομαι που τα λέμε, και τιμώ ιδιαίτερα την περιφερειακή τηλεόραση και από όταν ασκούσα το επάγγελμα και το ρόλο που παίζω στην κοινωνία, είναι σημαντικό να μείνουμε στο σπίτι. Έτσι. Αυτό να πούμε. Δεύτερο, να πω στους πολίτες να εμπιστεύονται τις επίσημες δηλώσεις της πολιτείας και να σταματήσει, το βλέπω στο Facebook, αυτή που δεν βοηθάει, μην την πω ανοησία, της αφισβήτησης. Ας αφισβητήσουμε άλλα πράγματα. Όχι αυτά. Σωστό. Επιστήμονες είναι. Δεν νομίζω ότι παίζεται κάποιο παιχνίδι. Και ένα τελευταίο πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, να κρατάμε αποστάσεις. Δεν είναι μόνο... Μένουμε σπίτι, αλλά και όταν βγαίνουμε έξω, κρατάμε αποστάσεις. Αποστάσεις ασφαλείας. Θα την περάσουμε. Θα την περάσουμε και χειρότερα. Ας παραμείνουμε όλοι ασφαλείς. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ, να είστε καλά. Είστε καλά στο επανειδήν, για και χαρά.